Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν και ξεκινάμε με πολλή γεύση, με πολλή νοστιμιά, με πολλές προτάσεις. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα έχουμε και δώρα. Δωράρες για 5 οικογένειες. Δεν θα σας πω ακόμα τι. Γιατί του ζήτησα κάτι πιο νόστιμο. Όλα είναι νόστιμα, αλλά κάτι πιο κοντά στην κουλτούρα του Έλληνα. Κάτι πιο σουβλακοειδές. Κάτι και σπιτικό. Και μου λέει: σπιτικό σουβλάκι σήμερα για σένα, και του λέει τη σκέτα, του φάμε. Και μου λέει: όχι, κοριτσάρα μου, σου έχω φέρει σήμερα να διαλέξεις ό,τι θέλεις από σαλάτες, dressing, αυτά τα που θες να βουτήξεις, που θέλεις και με το κουτάλι να φας. Παπάζογλου. Παπάζογλου, το πες πολύ στα πρώτα, να σε φιλήσω. Αγάπη. Τι κάνεις? Όταν μου δίνεις να σε μοιάζει, είμαι καλά. Εγώ έτσι, παιδί μου, σου λέει, ξανανιώνω. Τέλεια. Θέλω γεύση. Ξανανιώνουμε όλοι έτσι. Μ' αρέσει. Και είναι στην κουλτούρα του Έλληνα να θέλει και ένα. Και στην πιτούλα του να βάλει και ένα τσίπιο, να βάλει το ψωμάκι του και να κάνει. Γενικά μας αρέσει πάρα πολύ. Και μάλιστα μιλάμε για μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται από το 1922. Αν μη τι άλλο λοιπόν, είναι συνυφασμένο το όνομα. Γενιές και γενιές. Είναι γενιές και γενιές και είναι σπουδαίο αυτό, γιατί έχουν και το know-how και έχουν φυσικά κερδίσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Πολλά χρόνια τώρα. Και γνωρίζουν και είναι συνώνυμο της γεύσης, της νοστιμιάς και της ποιότητας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, αλλά κυρίως τώρα θέλω να δούμε. Με εμάς τι θα γίνει. Την περασμένη φορά σε άφησα και σου είπα: θέλω να σκεφτείς πολύ σοβαρά πού βαδίζουμε, τι κάνουμε και γενικότερα πώς μπορεί να προχωρήσει η δική μας σχέση, συνεργασία, η φιλία μας. Θέλεις να με φέρεις πιο κοντά με το σπιτικό σουβλάκι? Όχι, όχι, όχι. Θέλω να σε φέρω κοντά γενικά με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά το σπιτικό σουβλάκι είναι κάτι για να γεμίσουμε το στομάχι μας. Το οποίο το αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Δεν έχει να κάνει τώρα με το άλλο, μην τα μπερδεύεις. Και υπάρχουν μυστικά και υπάρχουν κόλπα και είναι και ωραίες προτάσεις για να μαζευτεί η οικογένεια και να περάσει καλά και να. Πρωτασάρα, παιδί μου, τι ωραία πρόταση. Μ' αρέσεις. Και εσύ μ' αρέσεις. Σε ευχαριστώ σήμερα που μου δείχνεις τέτοια με τέτοιες νοστιμιές λοιπόν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που γέμισε ο πάγκος της κουζίνας μας με πολύ νοστιμιά. Ξεκινάμε. Ναι, θα σου δείξω σήμερα πώς μπορούμε να απογειώσουμε αυτό το σπιτικό σουβλάκι, το σπιτικό γύρο με το πιο νόστιμο τζατζίκι που υπάρχει στον κόσμο. Με τζατζίκι. Με τζατζίκι. Εγώ όμως επειδή. Μ' αρέσει το τζατζίκι, αλλά επειδή μετά έχω πολλούς καλεσμένους, θα διαλέξω ό,τι θέλω και θα διαλέξω από όλες τις γεύσεις. Βάλε κάτι άλλο μέσα, σύντομα. Θα βάλω κυπουρού, θα βάλω τυροσαλάτα, θα βάλω τα πάντα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, θα δείξω τελικά, θα με βοηθήσει για άλλη μια φορά. Και όσο μαγειρεύουμε, θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε. Εγώ σίγουρα θα δοκιμάσω. Εσύ δεν ξέρω αν θα σου επιτρέψω να δοκιμάσει, γιατί λίγο με στενοχωρεί. Όχι, θα κάνω ό,τι μπορώ να επαναρθώσω. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε το σπιτικό γύρο θα χρειαστούμε πανσέτα, την οποία την έχουμε ψιλοκόψει και θα βάλουμε μέσα αλάτι, καπνιστή παπρικά, πιπέρι και θα βάλουμε ένα τέλειο έδεσμα γιαουρτιού, το οποίο έχει αυτή την οξύτητα που θέλω και χρειάζομαι για να σπάσει και να μαλακώσει το κρέας και να γίνει πεντανόστιμο. Τέλεια. Κάτσε να πάρω ένα κουτάλι. Με τι θέλεις. Φίλες μου, μείνετε συντονισμένες, γιατί ξέρετε τι θα σας κάνω εγώ τώρα. Θα δώσω τη δυνατότητα. Όχι, δεν θα σας το δώσω τώρα. Εκεί θα σας παιδέψω, αλλά αξίζει. Όχι, πεθάνει ρε Ιωάννα μου, δηλαδή. Ναι, γιατί ξέρεις τι. Σήμερα θα δώσω σε 5 τυχερές οικογένειες τη δυνατότητα να κερδίσουν από ένα καλάθι με προϊόντα. Ωραία. Σαλάτες παπάζου. Εμείς είμαστε μέσα σε αυτές τις οικογένειες. Όχι. Εμείς έχουμε τόσα πράγματα εδώ. Μα δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Λίγα. Δεν χορταίνει με τίποτα το αγόρι μου. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Παπάζουλου. Σήμερα μας έχουν φροντίσει και ξέρεις τι, είναι πολύ όμορφο γιατί όταν γνωρίζεις ότι πίσω από ένα όνομα βρίσκονται άνθρωποι που είναι εκεί με το χαμόγελό τους, με την ευγένειά τους και είναι ζεστοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν όχι μόνο τα προϊόντα, μπορούμε να τα βρούμε όλοι και τα γνωρίζετε όλοι στα σούπερ μάρκετ. Άρα είναι πολύ εύκολο να έρθουν κοντά, να έρθουν στο σπίτι σας και είναι στο σπίτι σας. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι στηρίζουν και συνεργάζονται και με επιχειρήσεις catering, οπότε έτσι κι αλλιώς γνωρίζεις ότι νοστιμιά, γεύση, απόλαυση είναι στο πιάτο σου, βρε παιδί μου. Απίστευτο, απίστευτο. Κι όμως, στους 4 νομούς της Κρήτης μας εξυπηρετούν, έχουν ειδικούς θαλάμους, ψυγεία, έρχονται όπου κι αν είστε. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς τώρα όμως, γιατί εγώ μιλάω, αλλά λέω πράγματα που θέλω να γνωρίζετε, γιατί είναι σπουδαίο να ξέρουμε ποιοι άνθρωποι βρίσκονται πίσω από οτιδήποτε, κοιτάξτε. Οτιδήποτε επιλέγουμε να βάλουμε στο σπίτι μας. Οτιδήποτε επιλέγουμε να δώσουμε στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας. Πάμε τώρα. Φύγαμε. Λοιπόν, έχουμε μαρινάρει το κρέας με τα μπαχαρικά και με το γιαούρτι, με το έτοιμα γιαουρτιού της εταιρείας Παπάζουλου. Είναι η οξύτητα που χρειάζομαι για να σπάσει ξαναλέω το κρέας. Πρέπει να μείνει 2-3 ώρες στο ψυγείο να μαλακώσει λίγο το κρέας. Εγώ για θέμα χρόνου το έχω έτοιμο, Ιωάννα.
και πάμε σιγά σιγά να σοτάρουμε το κρέας σε μια βαθιά κατσαρόλα για να μην γεμίσουμε λάδια. Την έχουμε βάλει να κάψει στη φωτιά, θα βάλουμε λίγο λάδι. Ρίξε λάδι στη φωτιά, αγόρι μου. Έριξα, κορίτσι μου, έριξα. Και πάμε τώρα να βάλουμε τον γύρο. Α, τι ωραία. Δεν φαίνεται τίποτα. Όχι. Βλέπεις, εγώ τραβήχτηκα. Το αφήνουμε να κάψει καλά και συνέχεια ανακατεύουμε το κρέας να ψηθεί από όλες τις πλευρές. Αυτό. Λοιπόν, γιατί έχω πολλές διαφορετικές προτάσεις, γιατί έχει και διαφορετικές συσκευασίες κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπιτιού ή της κάθε επιχείρησης. Εμείς έχουμε τις πιο μικρές συσκευασίες, τις πιο προσιτές για το σπίτι. Αυτές που είναι τόσο όσο, ξέρετε τώρα εσείς. Και βλέπω τα ραμοσαλάτα Red Caviar Salad. Βλέπω τα ραμοσαλάτα, η πιο μεγάλη συσκευασία. Βλέπω γιαουρτάκι. Σαλάτα κυπουρού σίγουρα θα δοκιμάσω. Τα ραμοσαλάτα. Λοιπόν. Δείχνε εσύ, εγώ θα δοκιμάζω για να μπορώ να ξέρω. Θέλω να δοκιμάσω κι εγώ. Έχω αφήσει το κρέας και γίνεται μόνο του, δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Εσύ θα μαγειρεύει σήμερα, η παρουσιάστρια δοκιμάζει. Κατάλαβα. Πάλι να παίξω εγώ. Δεν πειράζει. Έλα, σε πειράζω, παραπονιάρη. Μου έχει κάνει τόσα πολλά που νομίζω ότι. Μου τα έχει μαζί εμένα, ε. Ναι. Εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά τι μου φταίνει οι άνθρωποι. Τα παραπονά μου θα τα πω άλλη στιγμή εγώ. Αλλά θα τα πω. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα κρατάω μέσα μου. Τελείωσε αυτή η ώρα. Να τα λε όλα σου βγαίνουν. Πρέπει να. Μην έχουμε ξαφνικά ξεσπάσματα. Εγώ ξαφνικά ξεσπάσματα δεν έχω. Θα σκάσω να δοκιμάσω. Έλα, να μου δίνεις και εμένα όμως. Καθαρά Δευτέρα έρχεται. Νηστεία έχουμε. Νόστιμη ταραμοσαλάτα έχουμε. Νομίζω ότι είναι στη φιλοσοφία και στην κουλτούρα του Έλληνα, ιδίως στις μέρες αυτές, να κάνει την ταραμοσαλάτα, την ωραία ταραμοσαλάτα, και να την τιμά. Δεν ξέρω αν και εσείς ξυπνάτε και ανοίγετε το ψυγείο σας και βγάζετε λίγο ψωμάκι, ξεκινάτε και τρώτε και είστε εντάξει. Είστε μια χαρά. Και τίποτα άλλο να με φάτε. Μπράβο. Μια φρυγανιά, λίγο παξιμάδι, κάτι ρε παιδί μου. Μια ελιά. Ένα κριτσίνι. Ένα κριτσίνι. Λοιπόν, φιλεναδίτσες μου, πού είστε. Εδώ. Δείτε με λίγο. Η Ιωάννα δεν σας χαλάει χατήρι, σας κάνει δώρα. Θα δώσω λοιπόν τη δυνατότητα στις 5 πιο γρήγορες φίλες μου που θα καλέσουν τώρα στο 28-13-8000 να κερδίσουν για την οικογένειά τους ένα πακέτο με προϊόντα σαλάτας Παπάζογλου, Παπάζογλου dressing και να γεμίσει όλο το σπίτι με νοστιμιά για μικρούς, μεγάλους, να απολαύσετε με τους συγγενείς σας, με τους φίλους σας, να κάνετε ένα ωραίο τραπέζι και να το ευχαριστηθείτε. Μπουκιά και συγχώριο λοιπόν. Καλέστε τώρα στο 28-13-8000. 5 πιο γρήγορες οικογένειες κερδίζουν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Παπάζογλου που είναι πάντοτε τόσο γενναιόδορη και μας προσέχει και εμάς και προσέχει και όλους εσάς. Μα κάντε και το γύρο όμως, δώστε και λίγο σημασία στο γύρο σήμερα. Όχι μόνο στις τέλειες σαλάτες που έχουμε. Έλα, έλα παραπονιάρη. Είναι εύκολο αυτό που βλέπω να κάνεις. Τίποτα, απλά θέλει ένα κάτεμα. Θέλει λίγο υπομονή να ψηθείς. Τίποτα άλλο. Και τι άλλα. Περνάω πολύ ωραία. Πρέπει να σου πω ότι κάθε φορά που συναντιόμαστε στην κουζίνα μπορεί να μου ψήνεις. Όχι το ψάρι στα χείλη, το γύρο στην κατσαρόλα. Μπορεί να με ταλαιπωρείς και μέσα από αυτούς τους καπνούς και αυτή την ατμόσφαιρα. Έλα, μωρή, όταν αγαπάμε τον ταλαιπωρούμε αυτό, ξέρεις τώρα. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μάλλον επειδή με ταλαιπωρείς πολύ, πρέπει να με αγαπάς και πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο συμβαίνει με και σένα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Καλό είναι. Την, μην μου αγχώνεσαι. Το γύρο μας έτοιμο. Τέλεια. Είναι μια σπιτική, μια άκρως ελληνική συνταγή και προσέγγιση και πρόταση και φυσικά αρέσει σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Ποιος δεν θέλει να δοκιμάσει σπιτικό σουβλάκι, να φάει την πιτούλα του, να φάει την νοστιμιά του, το γύρο του. Είναι ελληνικές γεύσεις αυτές. Και στην Αθήνα τρώμε τα τζίκι, έχουμε γιαούρτι. Μυρίζει λίγο πιο μπρουτάλ από εδώ. Παλιά, στην Πρέβεζα, το τιμούσαμε το τζατζικάκι. Από όταν ήρθα στην Κρήτη, έμαθα κυρίως τη βάση του γιαουρτιού ως επιτοπλίστων. Αλλά ό,τι και αν είναι αυτό που αγαπάτε, και βάση σως και μουστάρδα και ό,τι και αν είναι αυτό που αγαπάτε, μπορείτε να το βρείτε. Ωραίο πράγμα να πηγαίνεις και να διαλέγεις και στο σούπερ μάρκετ να βλέπεις. Και όταν ξέρεις, μην μπει σε δίλημα, ξέρεις τι πρέπει να επιλέξεις. Πάρε τις συσκευασίες αυτές που θέλεις για να είναι όλοι ευχαριστημένοι στο μέγεθος που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, φίλοι μου. Νοικοκυρά μου,
και κάνει το τραπέζι σου να πάρει άλλη νοστιμιά, άλλη γεύση και άλλη τσαχπινιά. Μαχαίθινη. Τέλεια. Ωραίο πράγμα όμως. Λοιπόν, η χαρά μου δεν περιγράφεται όταν ξέρω ότι μέσα από την εκπομπή μας καταφέρνει ο κόσμος να γίνει ακόμα πιο ευτυχισμένος και ακόμα πιο χορτάτος ό,τι έχει να κάνει με τις γεύσεις. Διότι όταν κάνουμε δώρα και εσείς μας στέλνετε φωτογραφίες του τι παραλάβατε, τότε νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να γίνει, σαν να είσαι μέσα στο σπίτι των ανθρώπων αυτών, μέσα στην οικογένειά τους, κομμάτι μέλος και πολύ σας αγαπάμε. Έχουν δοθεί τα δωράκια μου λένε, να μην καλεί ο κόσμος άλλο. Θα σας ενημερώσουμε εμείς μετά πώς θα παραλάβετε αυτά που κερδίσατε. Τι κάνετε, τι ωραία παρέα που έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι γενικότερα η κουζίνα μας φέρνει πιο κοντά. Γιατί έρχονται πάντοτε κοντά μας ωραίοι άνθρωποι, νόστιμοι άνθρωποι και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και φυσικά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Γύρω το φαγητό, νομίζω ότι. Έτσι είναι. Ερχόμαστε όλοι μας. Ναι. Είναι η ελληνική κοινωνία, έτσι δομημένη και η ελληνική οικογένεια. Και εμείς σας θεωρούμε οικογένειά μας. Για πες. Σερβίρουμε. Τι κάνουμε. Θα δοκιμάσουμε σερβίρε, Χριστιανέ μου. Έχει λοιπόν, εδώ και με παιδεύεις. Θα σου κάνω σουβλακόπιτα. Τέλεια. Πάμε. Κόβουμε τη λαδόκολλα. Α, το κόλπο που έμαθα πριν από λίγο, γιατί έχω ένα φίλο στο βλατζί, μου έμαθε ο Μάνος ο Κωνσταντιλάκης, ο φίλος μου, ότι πάντα λέει οι γραμμές της πίτας είναι από μέσα για να κλείνει εύκολα η πιτούλα. Τι λες. Καλό. Καλό. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, και πάμε να σερβίρουμε. Εντάξει, τώρα γύρω με κουταλοπύρνο δεν σερβίρουν, ας πούμε, οπότε έχει για τσιμπίδα, αλλά εντάξει. Το κουτάς έχει σπάσει, έχει γίνει, έχει σπάσει δηλαδή, έχει λιώσει. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Έχει μαλακώσει. Τέλεια. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να βάλουμε τα υπόλοιπα. Θα βάλουμε ένα-δύο ντοματίνια. Άνοιξε ένα τζατζίκι, παρακαλώ. Τζατζίκι. Όχι. κοιτούσα την ταραμοσαλάτα τη λευκή. Σουβλάκι με ταραμοσαλάτα. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν το δοκιμάσει. Ποιο θα σου πει τι θα κάνει στο πιάτο σου. Άμα θέλω εγώ να φάω ταραμοσαλάτα, θα φάω ταραμοσαλάτα. Ωραία, θε να μου βάλουμε σε σουβλάκι. Εντάξει, εντάξει. Αφού δεν μου χαλά χατήρι, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά κι εσύ με έχει σηκωπάνω κάτσε κάτω. Δεν έχει καταφέρει κανένα να το κάνει αυτό, να ξέρει. Είμαι πρωτό. Wow, καλό, καλό. Κάτσε να το ανοίξω, μην με αγχώνει. Σε αγχώνω, συγγνώμη. Καλό πράγμα αργεί. Τζατζικάκι θέλει. Τα πράγματα τα περιμένει. Είναι καλά κλεισμένα. Κλεισμένα αρρωστευόμενα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Τι νομίζεις? Γιατί παράγονται και συσκευάζονται στο χώρο του, εντό τη εγκαταστάσει τη εταιρεία Παπαζούγλου στη βιομηχανική. Είναι και οι γειτονέ μα. Και πολύ σ' αγαπά. Είναι έρχεται πιο συχνά. Λοιπόν, παιδιά, με το που ανοίγετε τη συσκευασία. Καταλαβαίνεις όταν κάτι είναι βρεπέδι με αυτό το πράγμα που σου τρελαίνει τη μύτη σου πρώτα και μετά τον ουρανίσκο σου. Έλα, πάρε τζατζικάκι. Τζατζικάκι, τελεία. Μία. Και άλλη μία, δεν τον βάζουμε πολύ έξω να φύγει. Είμαστε εντάξει. Ας το δω να δοκιμάσεις όσο θες. Και πάμε να κλείσουμε το σπουλάκι μας. Θα σου πω το εξής. Σήμερα δεν θα φύγω από το σπίτι. Θέλω να πω ότι δεν σκοπεύω να πάω κάπου. Αλλά άμα θέλεις τίμια να κάνουμε μια εδώ συμφωνία κυρίων και να πούμε ότι θα μου ετοιμάσεις και εμένα μια. Τρως, είσαι προκλητικός στα βόρεια. Δεν το έκανα. Εντάξει. Αφού το έκανες για σένα, θα σου πω ότι θα δοκιμάσουμε. Εμείς δείξαμε τη συνταγή από όλο αυτό το εσύ. Γιατί μοιάζει το τόσο και αυτό το αγόρι τρώει και τον αφήνουν να ευχαριστηθεί. Θα μου ετοιμάσεις και εμένα κάτι. Σήμερα δεν θα δοκιμάζω εγώ τζατζίκι γιατί νομίζω ότι καλεσμένοι μου μετά. Δεν θα μου το πούν, αλλά θα ντραπούνε. Σχολιά και μπορούν οι αρρώσεις, κύριε παιδάκι μου, ναι, κάτι. Ναι. Εντάξει. Θέλω τέλος. Να δοκιμάσω. Τέλος. Και θέλω να δοκιμάσετε όλοι εσείς. Και θέλω να ξέρετε ότι από την εκπομπή μας φροντίζουμε να σας συστήνουμε και να μοιραζόμαστε μαζί σας ανθρώπους, επιχειρήσεις, γεύσεις, προτάσεις που πραγματικά αξίζουν και τους έχουμε στην καρδιά μας. Γι' αυτό και σας μιλάμε έτσι. Περνάς καλά, αγόρι μου. Σήμερα είναι σούπερ η κουβούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν για σένα. Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Τέλεια θα είναι όμως και για εσάς γεύση. Θα μας ξανάρθετε. Ευχαριστώ. Τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Και το γυαλάκι σου πάει σούπερ. Τέλεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Φάει καλό μου να σου κάνει καλό. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε τώρα σε σύντομες διαφημίσεις και θα επανέλθουμε κοντά σας με πολλά νέα. Θα σταθούμε λίγο παραπάνω στο κομμάτι της νηστείας και της διατροφής σε πολύ λίγο. Καλό μεσημέρι. Αντίο.